Θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε λιγάκι με τον κύριο Δημήτρη Καμένο, τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα κύριε Καμένο. Καλησπέρα, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Επίσης. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα σε όλους. Να είμαστε καλά. Κύριε Καμένο, έχουμε υπήρξαν δύσκολες αποφάσεις και μέτρα οδυνηρά. Ποιο θα είναι άραγε το πολιτικό κόστος και για τους Ανεξάρτητους Έλληνες που θα κληθούν να στηρίξουν τα μέτρα αυτά? Κοιτάξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Προσωπικά δεν βλέπω πολιτικό κόστος ως πολιτικό. Βλέπω κόστος στο λαό και στον κόσμο. Η πολιτική, εμείς πρέπει να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις βλέποντας μια μεγαλύτερη εικόνα. Μεγαλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να σωθεί η πατρίδα, να μην χρεοκοπήσει. Και με την έννοια αυτή, όπως ανεκβιαζόμαστε από τους Ευρωπαίους με αυτά τα μέτρα για το 19-20, τα οποία είναι αχρίαστα προς το παρόν, το έχω πει πολλές φορές. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και είμαστε η μόνη κυβέρνηση που έφερε και αντίμετρα μετά από 7 χρόνια μνημονίων και δεν λογίζω καθόλου το πολιτικό κόστος. Το κόστος το παίρνει ο λαός, όλοι οι πολίτες και πρέπει να σκύψουμε πάνω του. Άρα εμείς οι πολιτικοί είμαστε εκτός εξίσωσης. Σας το ρώτησα αυτό για το πιθανό πολιτικό κόστος που θα υπάρχει από την λήψη των μέτρων αυτών, γιατί είναι γνωστό ότι σας ακολούθησαν και τους Ανεξάρτητους Έλληνες αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως οι αντικειμένες, θα έλεγα, και πιο αδύναμες κοινωνικές τάξεις της Ελλάδας, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, φτωχοί άνθρωποι κλπ. Σε αυτούς λοιπόν σας ακολούθησαν γιατί έλπιζαν σε μια καλύτερη μέρα. Αυτή η καλύτερη μέρα δεν ήρθε, γιατί έπρεπε να λυθούν τα μέτρα, έτσι αναπόφευκτα. Τι θα πείτε τώρα στους ανθρώπους αυτούς? Κοιτάξτε, υπάρχει μια φορολογική ανισότητα στην Ελλάδα μεγάλη. Πολύ λίγοι πληρώνουν για πολλούς. Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε, θα βγάλαν και εφημερίδες σήμερα γύρω στο 500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, πληρώνουν 6.700 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις φορές ασφαλιστικές. Δηλαδή, κάποιος όταν πληρώνει βάσει του εισοδήματός του ή ένα μικρό κομμάτι από αυτό στην εφορία ή στο ΦΠΑ που πρέπει να κόψει τα τιμολόγια του, καταλαβαίνετε ότι πάει πίσω η οικονομία. Δεν νομίζω ότι 405.000 ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα έχουν εισόδημα ετήσιο 6.700 ευρώ το χρόνο. Και θα πρέπει όλοι οι Έλληνες λίγο να βλέπουν και δίπλα του. Δηλαδή, όποιο δεν πληρώνει, κάνει ζημιά στον δίπλα του. Και ο δίπλα του μπορεί να είναι μέσα στην οικογένειά του. Να είναι ο παππούς, ο πατέρας του παίρνει σύνταξη, τον αναγκάζεται να κοπεί, διότι ο γιος ή ο εγγονός δεν πληρώνει φορές. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί και νομίζω πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι αμυγός πολιτικό. Νομίζω με καταλαβαίνετε ότι έχετε τεράστια εμπειρία σε αυτό, πολύ μεγαλύτερη από εμένα. Είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Έχετε κοινωνία. Πρέπει μια γενιά βαρύνει την άλλη. Εγώ θα έλεγα ότι εάν η προσωπική διαφορά που θα κοπεί έστω και λίγο από τους συνταξιούχους από το 19 και μετά από το 20, θα έπρεπε να γυρίσει προς ένα κίνητρο εργασίας στα εγγόνια των ίδιων των γονιών. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένω από τον εγώ σαν Δημήτρης Καμένος, δεν έχω μάθει στη ζωή μου και από τους γονείς μου και τον πατέρα μου να κάθομαι και να πίνω καφέ και να μεταΐζω παππούτσι. Θα πάω να δουλέψω. Εάν δεν βρω δουλειά, θα έπρεπε το κόψιμο, το κατοστάρικο το μήνα από τον κάθε παππού, επί 1.900.000 παππούδες και γιαγιάδες να πάνε στα εγγόνια και να τα μάθουν να τους δώσουν εκείνη τα πάνω να δουλέψουν. Όχι να κρατηθεί το κατοστάρικο στην τσέπη και να παίρνει ένα σκαρδιλί και να κάθεται. Είμαι λίγο αυστηρός, έτσι έχω μάθει. Δεν έχετε άδικο. Νομίζω ότι κοινωνικά πρέπει να το κάνουμε έτσι. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να ψαρεύουμε και να μην δίνουμε συνέχεια τα ψάρια. Έτοιμα και ψημένα. Διότι από εκεί πέρα είναι άδικο. Το ζω και εγώ αυτό που λέτε. Βλέπω νέους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από την γιαγιά, από την μικρή σύνταξη που έχουν να τους συντηρήσουν και δεν κουνιούνται από τη θέση τους και από το καφενείο που πίνουν το φραπέ, ας πούμε. Στη Ρόδο τώρα σε επενδύσεις υπάρχει ένα επενδύσεις σε ξενοδοχεία. Μου είπε ένας γνωστός που κάνει μια τεράστια επένδυση, 600 υπαλλήλους, εργάτες που χτίζουν τα ξενοδοχεία του, τα καινούργια, όλο καινούργια. Ζήτημα να υπάρχουν 50 Έλληνες σε 600. Παρακαλάει. Παρακαλάει και δεν βρίσκει κανένα στη Ρόδο. Παρακαλάει και δεν υπάρχει ένας εργάτης. Δυστυχώς αυτή η εικόνα. Να πάει να βοηθήσει. Εγώ όμως τώρα λέω το εξής. Πρέπει λίγο να μαζευτούμε και να δούμε λίγο ευρύτερα. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, ελπίζω να μην μονταριστεί με τα εθνοντέζ, γιατί και από εσά, με όλο το σεβασμό και κατά από άλλου, ότι πρέπει να υπάρχει μια συνένεση. Πρέπει λίγο να αφήσουμε τα πολιτικά πάθη πίσω, διότι εφόσον θα μετά από το 19 και μετά, εκλογές έχουμε το 19, πρώτο ο Θεός, η Παναγιά, πρέπει να κάνουμε για αυτή την πατρίδα να φτάσει το 19 με υγεία. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να αναπτυχθεί. Πάντως είναι φανερό ότι. Να κάτι να κάνουμε. Είναι φανερό ότι. Δεν μπορούμε να καθίσουμε τώρα να την δικλείσουμε την αξιολόγηση να περιμένουμε το 19. Ναι. Τώρα καταστροφικό. Πάντως είναι φανερό. Είναι φανερό ότι απομακρύνονται και οι πρόεδρες εκλογές που ζητάνε αρκετοί. Καλά, βέβαια. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Δεν υπάρχει λόγος, κίνητρο και
ουσιαστικό και πρακτικό, ούτε πολιτικό λόγο. Μάλιστα. Κύριε Καμένο, ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Γεια σας. Είναι δύσκολο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω εσείς κάνατε καλό έργο και να λέμε σε όλους τους πολίτες ότι πρέπει να δουλέψουμε για δύο χρόνια πάρα πολύ. Πιο πολύ από ό,τι έχουμε δουλέψει τα τελευταία. Αυτό είναι το καλύτερο. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Ειλικρινά δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Για πρέπει να τους εμπνεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.